οι κάτοικοι μας αντιλαμβάνονται ότι ο κορονοϊός είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να έρθει στον τόπο μας. Χωρίς κρούσματα αλλά με ηλικιακά δεδομένα που συνθέτουν ένα δύσκολο σκηνικό διαχείρισης στην πιθανότητα εμφάνισής τους, το οροπέδιο Λασιθίου στέκεται με αυστηρότητα απέναντι στο σκληρό lockdown που η πολιτική προστασία επέβαλε καθολικά για την περιφερειακή ενότητα. Ο κόσμος πειθαρχεί. Η σοβαρότητα του θέματος είναι ιδιαίτερη για την περιοχή μας, καθώς έχουμε αρκετά γυραιό πληθυσμό. Ανησυχούμε για τους μεγάλους ανθρώπους. Προσέχουμε όσο μπορούμε. Το οροπέδιο Λασιθίου έχει 2.500 κατοίκους. Το 49,7% από αυτούς είναι ηλικίας άνω των 75 ετών, γεγονός που κατατάσσει το Δήμο ως τον πρώτο στην Κρήτη σε γυρασμένο πληθυσμό και έναν από τους 5 στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, στην επιχείρηση Ελευθερία μένει προς το παρόν εκτός κάδρου με τη Δημοτική Αρχή να υπογραμμίζει με έμφαση πως είναι επιτακτική η ανάγκη να ξεκινήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση το πρόγραμμα των εμβολιασμών και με το Κέντρο Υγείας να είναι καθόλου έτοιμο. Έχουμε κάνει προεργασία. Εμείς προμηθεύσαμε από πολύ νωρίς το Κέντρο Υγείας με ένα ειδικό θάλαμο COVID. Η Περιφέρεια έφερε και το δεύτερο θάλαμο, έχει ήδη τοποθετηθεί. Και είναι όλα έτοιμα για να δεχτούμε τα εμβόλια. Περιμένουμε να έρθουν τα εμβόλια και να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα εμβολιασμοί, κυρίως για το λόγο που σας ανέφερα του γυραιού πληθυσμού. Στα 16 χωριά του οροπεδίου, η ερημιά του χειμώνα που πάντα κυριαρχεί στην περιοχή είναι τώρα ακόμη πιο έντονη μετά τα νέα μέτρα που κοκκίνησαν και το μικρόωρινο Δήμο του Λασιθίου. Η ώρα είναι 7.30, βρισκόμαστε στο Τζερμιάδο που δεν κυκλοφορεί κυριολεκτικά ψυχή. Τα καταστήματα έχουν κλείσει από νωρίς και οι κάτοικοι βρίσκονται στα σπίτια τους. Από χθες που άρχισε το lockdown, τα σούπερ μάρκετ κλείσανε, μαγαζιά, τίποτα άλλα μαγαζιά δεν είναι ανοιχτά, οπότε. Νομίζω ότι είμαστε καλό δρόμο. Προσέχουμε, όλος ο κόσμος προσέχει. Θα βάλουμε κάθε προσπάθεια να τηρήσουμε όποιες διαδικασίες μπορούμε εμείς από μέρος μας, αλλά ευτυχώς, το τονίζω άλλη μια φορά, οι κάτοικοι ήδη το έχουν καταλάβει. Ένα ακόμη αγκάθι για τη Δημοτική Αρχή στο οροπέδιο Λασιθίου είναι οι αλλοδαποί εργάτες γης και το πώς με τη σειρά τους θα συμμορφωθούν στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας.